Γερά νεύρα θα πρέπει να έχουν γονείς και μαθητές με τα όσα ακούγονται αλλά και αναμένονται να γίνουν για την εισαγωγή των νέων στο Πανεπιστήμιο, αφού όχι μόνο δεν θα καταργηθούν οι πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά θα επιστρέψουν οι δέσμες. Οι αλλαγές αυτές θα αρχίσουν να εφαρμόζονται με τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην τρίτη λυκείου το 2020-2021. Σύμφωνα με την Καθημερινή, το σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για την εισαγωγή των νέων φοιτητών στα πανεπιστήμια ουσιαστικά οδηγεί στο σύστημα που καθιερώθηκε το 1983 και εφαρμόστηκε έως το 1999 αυτό το δεσμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, αναμένεται να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας στις 6 ώρες την εβδομάδα στα 4 μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται οι μαθητές στις εξετάσεις για την εισαγωγή σε ΑΕ και ΤΕΗ. Παράλληλα και βάσει του νέου συστήματος προβλέπεται ότι ο βαθμός του απολυτηρίου θα καθορίζεται κυρίως από τα 4 μαθήματα στα οποία θα εξετάζονται οι μαθητές πανελλαδικά και λιγότερο από τα υπόλοιπα ενδοσχολικά μαθήματα. Πρακτικά, η απευθεία εισαγωγή στο πανεπιστήμιο με μόνο κριτήριο το βαθμό του απολυτηρίου θα γίνεται σε λίγες σχολές. Ουσιαστικά, αυτό το σύστημα θα ισχύει για σχολές με χαμηλή ζήτηση, οποίες θα έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν το βάρος των εισακτέων που θα επιλέξουν να μην δώσουν εξετάσεις και να μπουν σε συγκεκριμένες σχολές.